Χριστούγεννα γεμάτα ιστορίες, με μεγαλύτερη εκείνη της γέννησης του Ιησού. Το Design Life για να γιορτάσει τον ερχομό του αλλάζει. Γίνεται εορταστικό και ξεκινάει να σας πει μια ιστορία διαφορετική από όλες τις άλλες. Μια ιστορία για χριστουγεννιάτικα αστέρια. Αστέρια που βρήκαμε κρυμμένα στα καλύτερα σημεία της αγοράς της Κοζάνης. Μια χριστουγεννιάτικη ιστορία που όμοιά της δεν υπάρχει, γιατί διηγείται το shopping. Το Design Life έκανε για εσάς μια βόλτα στην αγορά και σας παρουσιάζουμε τις καλύτερες προτάσεις χριστουγεννιάτικων δώρων. Πρώτη στάση στο Via Αλεξάνδρου, ένα κατάστημα που οι γυναίκες έχουν παραδώσει την εμφάνισή τους σε αυτό. Ανάμεσα σε Λαβάντ, Τζούλια Μπέρκοβιτς, Ρίνα Σιμέντο, Δέσποινα Βανδύ, η πρότασή μας έρχεται από την Τουά Μουά. Μπορντό φόρεμα με κρόσια για τις κυρίες που θέλουν να ξεχωρίζουν και στις γιορτές. Για να ξεχωρίζετε και με κλειστά μάτια μόνο από τη μυρωδιά, ένα καλό άρωμα τραβάει τους άλλους κοντά σας από τη μύτη. Αρωματοπολείο Ροδαναής. Δεν χρειάστηκε να πάμε στο Παρίσι για να βρούμε τα καλύτερα γαλλικά αρώματα. Χύμα αρώματα πρώτης ποιότητας γίνονται μπροστά σας, βάζοντας πρώτα το εθέριο έλαιο της αρεσκίας σας και έπειτα τη βάση της κολόνιας. Οι προτάσεις μας από το Ροδαναής για εκείνη, Κάντι της Πράντα. Για εκείνον, Mont Blanc της Legend. Συνεχίζοντας τη βόλτα μας, μία λάμψη μας οδήγησε στην οδό Βάρναλη, όπου άλλο ένα αστέρι βρήκαμε εκεί, το Via Βάρναλη. Χρόνια τώρα το επιλέγουν όσες κυρίες θέλουν να νιώθουν μοναδικές. Για τις νύχτες των Ρεβεγιών, η πρόταση είναι κόκκινη ολόσωμη φόρμα. Μία πρόταση από τις δημιουργίες V. Όπου Βι, Βαλταδόρος, ένα όνομα που γνωρίζει καλά η Κοζάνη και ένα όνομα που πλέον γνωρίζει ολοένα και καλύτερα ο κόσμος της μόδας. Πάρης Βαλταδόρος, ένας άνθρωπος γεννημένος στην Κοζάνη και μεγαλωμένος σε χώρους πλημμυρισμένους από τα χρώματα και τις μυρωδιές των υφασμάτων, στο ατελιέ και τα καταστήματα γυναικείων ενδυμάτων που διατηρούσε η μητέρα του. Αν και αρχικά οι σπουδές του ήταν προσανατολισμένες στις οικονομικές επιστήμες, δεν άργησε να στραφεί οριστικά στη μεγάλη του αγάπη, τη μόδα. Διετέλεσε υπεύθυνος αγορών αλυσίδας ενδυμάτων, ασχολήθηκε ως στυλίστα στην κρατική τηλεόραση και ως σύμβουλος μόδας σε γυναικείο περιοδικό. Απέκτησε δικό του κατάστημα στην Άξο και φίτησε στο τμήμα Fashion Designers του Άκτο, όπου και αρίστευσε. Έκτοτε, αριστεύει συνεχώς με πολλές συμμετοχές αρκετά catwalks στην Athens Fashion Week, αλλά διακρίθηκε και στην τέταρτη θέση σε παγκόσμιο διαγωνισμό μόδας που έγινε το 2012 στο Μεξικό. Δεν θα εγκατέλειπε εύκολα την Ελλάδα, όμως κρατάει το ενδεχόμενο ανοιχτό. Μέχρι τότε όμως, ράβει υπέροχες δημιουργίες πάνω στο σώμα σας, στο ατελιέ του στο Κολωνάκι και δίνει γνωστά ονόματα, αλλά και εσάς, μιας και πλέον μπορείτε να βρείτε δημιουργίες του στο Via Βάρναλη, στην Κάπα Βάρναλη 6, στην Κοζάνη. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας και τα ποδαράκια μας πρέπει να είναι ξεκούραστα. Γι' αυτό φοράμε πάντα παπούτσια της καλύτερης ποιότητας, Πάπιστας, στην Κοζάνη. Δεν γίνεται να μην σταματήσει κάποιος στη βιτρίνα του, είτε είναι άντρας, παιδί ή γυναίκα όπως εμείς. Όχι μόνο σταματήσαμε, αλλά και το εντοπίσαμε και ενθουσιαστήκαμε. Θέλετε μποτάκι? Θέλετε μπαλαρίνα ή αυτή τη γόβα μαύρο-κόκκινο σε μοτίβο Louis Vuitton που μας ξετρέλανε? Όλα από δέρμα. Ελληνικής κατασκευής στις καλύτερες τιμές. Η λάμψη ενός άλλου αστεριού μας τράβηξε προς την Τζιμινάκη. Και ναι, είναι δυνατόν να μην λάμπει η βιτρίνα υπερπαραγωγή της Γκαλερί Ραφαηλίδου. Ιαλικά, διακοσμητικά, μικροέπιπλα, αντικείμενα οικιακής χρήσης. Εδώ θα πρέπει να διαλέξετε μόνοι σας, γιατί εμείς τα θέλουμε όλα.
Για τα νεαρά αστέρια σας, επισκεφθήκαμε το κατάστημα Pepone. Σε ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά και στην Κοζάνη, 15 και πλέον χρόνια, αποτελεί τη νούμερο 1 επιλογή στο εφηβικό, νεανικό και όχι μόνο ντύσιμο. Οι προτάσεις του Pepone, για εκείνη, πλεκτή ζακέτα με φουλάρι. Για εκείνον, πλεκτή ζακέτα. Πόσες φορές έχετε μπει στο δίλημα να πάρετε κάτι ή όχι, θέλετε μία γνώμη και δεν έχετε κοντά σας κάποιον να σας πει αν αξίζει τον κόπο να κάνετε την αγορά αυτή? Η λύση είναι ένα application που θα λατρέψετε. Το Pose. Παίρνετε πόζα, βγάζετε μια φωτογραφία και την ανεβάζετε στο Pose. Αμέσως οι άλλοι χρήστες θα σας πούν τη γνώμη τους για το νέο σας outfit. Επίσης, η εφαρμογή σας προσφέρει τη δυνατότητα να καταχωρήσετε την ντουλάπα σας αλλά και τις ελλείψεις της. Βρίσκετε το style που σας ταιριάζει και ακολουθείτε άλλους χρήστες με παρόμοιο style για έμπνευση. Στους δρόμους τριγυρνάμε, τη ζέστη αναζητάμε και ξέρουμε που πάμε. Στο κατάστημα Περτσινίδης. Χρόνια τώρα βρίσκουμε τα πάντα από λευκά είδη και υφάσματα. Αυτή τη φορά βρήκαμε κάτι ζεστό για τις κρύες νύχτες του χειμώνα. Κουβέρτες νεφ-νεφ, σε φλίς, σε πολλά χρώματα και δύο μεγέθη. Ένα τέλειο χριστουγεννιάτικο δώρο για να προσφέρετε σε αγαπημένα σας πρόσωπα. Φρενάραμε κυριολεκτικά μπροστά σε μια βιτρίνα που ήταν σαν να μας ταξίδεψε στη χώρα των Χριστουγέννων, εκείνη της Αγγέλας Βαλταδόρου, όπου όλο το χρόνο μπορείτε να βρείτε ξεχωριστά υλικά και αξεσουάρ διακόσμησης σπιτιού. Τι αναζητούσαμε? Σετ ποτηριών κρασιού. Σε ένα επίσημο τραπέζι πρέπει να έχουμε μέχρι 3 ποτήρια στα δεξιά του σερβίτσιου. Και από την έξω μεριά του τραπεζιού προς τα μέσα ξεκινάμε με του νερού, μετά του λευκού κρασιού και τέλος του κόκκινου κρασιού που είναι μεγαλύτερο του λευκού. Είναι πολύ απλό να σερβίρουμε ένα κρασί, αλλά ορισμένες από τις πολλές λεπτομέρειες που μπορούν να αναδείξουν καλύτερα κάποιες ιδιότητες του κρασιού είναι οι εξής. Τα λευκά κρασιά σερβίρονται πριν από τα κόκκινα και τα νεαρά πριν από τα παλαιωμένα. Είναι προτιμότερο όμως να ακολουθούμε τους κανόνες ταιριάσματος φαγητού με κρασί. Σαν γενικός κανόνας, τα λευκά κρασιά θα πρέπει να σερβίρονται κρύα, τα δε κόκκινα σε κανονική θερμοκρασία δωματίου. Μεταγγίζουμε το κρασί από το μπουκάλι σε μια γυάλινη κανάτα για να το απαλλάξουμε από κατακάθια που συνήθως βρίσκουμε σε παλαιωμένα κόκκινα κρασιά. Αν ένα κρασί έχει περάσει πολλά χρόνια κλεισμένο σε ένα μπουκάλι, μακριά από τον αέρα, θα πρέπει να δώσουμε λίγο χρόνο να ανασάνει. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μια καράφα για 20 με 30 λεπτά παραμονή εκεί. Τα λευκά κρασιά συνήθως δεν χρειάζονται να ανοιχθούν πολύ πριν σερβιριστούν. Τα ποτήρια πρέπει να έχουν σχήμα τουλίπας, ώστε να επιτρέπουν την ανάδευση του κρασιού και τη συγκέντρωση των αρωμάτων του κάτω από το χείλος του. Το ποτήρι δεν πρέπει ποτέ να γεμίζεται πάνω από το μισό του ύψους του. Ένας καλός τρόπος ανάδευσης είναι κρατώντας το ποτήρι από το λαιμό να κάνετε μικρούς, γρήγορους κύκλους. Πάντοτε δοκιμάζετε πρώτος το κρασί πριν το σερβίρετε στους καλεσμένους σας. Έτσι τους προστατεύετε από ένα χαλασμένο κρασί. Αν δεν τελειώσετε ένα μπουκάλι κρασί, μπορείτε να το διατηρήσετε 2-3 ημέρες ξαναβάζοντας το φελό του, ώστε να κρατήσετε έξω τον αέρα. Κρατήστε τα λευκά κρασιά στο ψυγείο και τα κόκκινα σε δροσερό και σκιερό μέρος. Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί πόσο θα κρατήσει το κρασί που ανοίχθηκε, αλλά όσο καλύτερης ποιότητας είναι ένα κρασί, τόσο περισσότερο θα διατηρηθεί. Με το κρασί να ανάβει τη διάθεση, η επόμενη πρότασή μας βρίσκεται στο Σόκους για τους ερωτευμένους. Σε μια βιτρίνα που δεν θα δείτε αστέρια, αλλά μάλλον πυροτεχνήματα. Το δώρο θα το διαλέξετε εσείς. Και οι γιορτινές μέρες χρειάζονται το πιπεράκι τους. Οι κυρίες, για να έχουν όλο το πακέτο ώστε να εξετρελάνουν τους κυρίους, επιβάλλεται να αφαιθούν στα χέρια του Body Shop. Δημιουργήστε ένα λαμπερό μακιγιάζ με την τετραπλή παλέτα σκιών σε υγιεινές αποχρώσεις για smoky eyes και ενισχύστε τη λάμψη με το Sparkle Shimmer, προϊόν λάμψης για σώμα, μαλλιά και μάτια, σε δύο αποχρώσεις ροζ και χρυσό. Την πρόταση αυτή από το Body Shop θα τη βρείτε για τις ημέρες των εορτών σε Special Christmas Edition.
Συνεχίζοντας τη βόλτα μας, σκεφτήκαμε ότι θέλαμε ένα δώρο για συγγενείς και φύγαμε αμέσως για το κατάστημα λευκών ειδών και κουρτινών Καλογιαννίδης. Δεν χρειάστηκε πολύ για να εντοπίσουμε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία αυτό που θέλαμε. Πετσέτες προσώπου και σώματος. Ένα σετ αρίστης ποιότητας σε μοναδικές τιμές. Βγαίνοντας, η ματιά μας εχμαλωτίστηκε από τη λαμπερή βιτρίνα του Kiro Shop. Σε κλασικό στυλ, με φιλόξενη ατμόσφαιρα που σου δημιουργεί την ανάγκη να μπεις μέσα για να μεταφέρεις αυτή την ατμόσφαιρα και στο δικό σου σπίτι, επιλέγοντας ανάμεσα από κουρτίνες, υφάσματα και χαλιά. Η καλή ατμόσφαιρα ενός σπιτιού συμπληρώνεται πάντοτε με πρωτότυπα διακοσμητικά και μικροαντικείμενα και η επιθυμία για διακόσμηση φουντώνει καθώς χαζεύουμε τη βιτρίνα του Lita's Home και μπαίνουμε μέσα στο κατάστημα για να ανακαλύψουμε όλα τα αστέρια που κρύβονται εκεί ένα προς ένα. Η επόμενη στάση μας είναι ένα αστέρι από μόνο του, μιας και όπου και αν κοιτάξουμε, λαμπειρίζει. Όζι, κόσμημα, ορολόι, αξεσουάρ μόδας. Ένα από τα 30 αποκλειστικά καταστήματα της αλυσίδας βρίσκεται και στην Κοζάνη. Η πρότασή μας, ασημένιο κολιέ, σεταρισμένο με ασημένιο βραχιόλι της αρεσκίας σας. Κοιτώντας τα ρολόγια Όζι, καταλάβαμε πως είχε έρθει η ώρα να ντύσουμε και τους κυρίους. Για να μην μείνουν παραπονεμένοι οι κύριοι, σπεύσαμε στο Ντιζένιο, εκεί όπου βρίσκουμε μεγάλη ποικιλία ανδρικού ενδύματος. Ξετρελαθήκαμε με αυτό το βαμβακερό σακάκι, διαλέξαμε και ένα καρό πουκάμισο και τα δύο ελληνικής κατασκευής και άκρος καλοραμένα, όπως φαίνεται από τις ραφές τους. Πιστεύουμε πως θα είναι κούκλος ντυμένος με αυτά, εφόσον τα διαλέξετε για δώρο του. Οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου και επόμενο ήταν να κολλήσουμε κυριολεκτικά στην πελώρια και άψογα διακοσμημένη βιτρίνα του πολυκαταστήματος Δραγατσίκας. Τι να προτείνουμε από εδώ για δώρο? Λευκά είδη, εσώρουχα, πιτζάμες. Προτείνουμε να μπείτε μέσα και να ανακαλύψετε τα αστέρια του από μόνοι σας. Είναι σίγουρο πως θα βρείτε αυτό που θέλετε. Τα Χριστούγεννα ανήκουν περισσότερο στα παιδιά. Λούσι, Λούσι, Λούσι. Ο μύθος λέει πως αν το πεις τρεις φορές μπροστά από τη βιτρίνα του, στο τέλος θα μπεις μέσα. Και κάναμε πολύ καλά. Ξετρελαθήκαμε με την ποιότητα και τις τιμές, αλλά και με αυτό το υπερχριστουγεννιάτικο σύνολο. Κορδέλα, καρό φόρεμα, κατακόκκινο παλτουδάκι. Και είναι σίγουρο ότι η μικρή σας θα συλλέξει χάδια. Αλλά και ο λιλιπούτιος κύριος θα κλέψει καρδιές, εάν φορέσει Λούσι από πάνω μέχρι κάτω. Ρουχαλάκια πήραμε. Παπουτσάκια να μην πάρουμε? Παπλίτο Shoes. Στην Ιωάννη Μικρού 1. Παιδικά και εφηβικά υποδήματα σε μεγάλο αριθμό σχεδίων. Εδώ μπαίνουμε και είμαστε σίγουροι ότι θα βρούμε αυτό που θέλουμε και στις καλύτερες τιμές και στην καλύτερη ποιότητα ελληνικής κατασκευής. Οι προτάσεις μας για τους μικρούς σας αλλά και τις μικρές σας, παπούτσι δετό σε χρώματα που ξετρελαίνουν. Αλλά και για πιο ζεστές και λαμπερές εμφανίσεις, προτείνουμε λουστρίν μπότες με λεπτομέρειες από στρας. Παμπλίτο Shoes, γιατί όλοι θέλουν τα πόδια των παιδιών τους να αναπτύσσονται σωστά. Giddy up, giddy up, giddy up, let's go. Let's look at the show. We're riding in a wonderland of snow. Giddy up, giddy up, giddy up, it's grand. Just holding your hand. We're gliding along with the song of a wintry fairyland. Our cheeks are nice and rosy. Ένα δώρο για τα παιδιά που τα ενθουσιάζει όσο τίποτε άλλο. Video games. Επειδή ο Βλάσης ξέρει, εμείς πήγαμε στο κατάστημά του στην Τράντα για να βρούμε τα πάντα από gaming, αξεσουάρ και περιφερειακά υπολογιστών. Ποντίκια, πληκτρολόγια, φλασάκια, στις χαμηλότερες τιμές της περιοχής, plus το άψογο after service. Γιατί ο Βλάσης ξέρει. Εάν
Εάν επισκεφτείτε το κατάστημα Κρίκος, μπορείτε με την αγορά ενός δώρου ταυτόχρονα να βοηθήσετε και στην ανανέωση ενός χώρου. Πολλά τα αστέρια του Κρίκου, ένα όμως εύκολο για δώρο και πραγματικά φωτεινό θα ήταν ένα φωτιστικό. Μοναδικά σχέδια σε φωτιστικά για παιδικό και εφηβικό δωμάτιο. Μπορείτε να βρείτε στον Κρίκο ακόμα και χειροποίητο φωτιστικό. Έχετε τη δυνατότητα να διαλέξετε ανάμεσα σε λουλούδια, αεροπλάνα, Peter Pan, καράβια και ό,τι άλλο. Και μην ξεχνάτε, στο χώρο του καταστήματος θα βρείτε όλα τα εκθεσιακά έπιπλα σε μεγάλες προσφορές. Φτάνοντας στο τέλος της δικιάς μας ιστορίας, καταλήξαμε στο ιδανικότερο μέρος για ιστορίες. Στη στοά του βιβλίου. Ένα από τα καλύτερα δώρα που μπορούμε να προσφέρουμε σε μικρούς ή μεγάλους, σε γυναίκες ή άντρες, είναι το βιβλίο. Και στη στοά του βιβλίου θα βρείτε πάρα πολλά, ακόμα και ξύλινα διακοσμητικά, για τα Χριστούγεννα και όχι μόνο. Τελειώνοντας το κυνήγι των χριστουγεννιάτικων αστεριών στην αγορά της Κοζάνης, θέλαμε να ξεκουραστούμε. Και το καλύτερο μέρος για αυτό είναι το Art Café. Ένα καλλιτεχνικό καφέ που για χρόνια έχει ανοίξει την αγκαλιά του σε ανθρώπους με καλλιτεχνικές ανησυχίες. Φέτος, για μια ακόμη χρονιά, φιλοξενεί ένα χριστουγεννιάτικο μπαζάρ με χειροποίητα έργα διαφόρων δημιουργών που μέρος των εσόδων θα δοθούν στην Κιβωτό, σε ανθρώπους που χρειάζονται τη στήριξή μας. Απολαμβάνοντας τη ζεστή σοκολάτα, χαζεύοντας έξω τον κόσμο να έρχεται και να φεύγει, κοιτάξαμε τις σακούλες που είχαν μέσα τα αστέρια που είχαμε βρει από την περιπλάνησή μας στην αγορά και σκεφτήκαμε πως τα αστέρια βρίσκονται εκεί για να φωτίζουν το δρόμο μας στο σύμπαν. Το σύμπαν μας όμως είναι οι δικοί μας άνθρωποι και η λύση σε όλα τα δύσκολα είναι μία. Η αγάπη. Ένα δώρο που δεν αξίζει τίποτα για να το προσφέρουμε, αλλά αξίζει τα πάντα για όποιον το λαμβάνει. Μια ευχή για αγάπη στις καρδιές όλων και κάθε δυσκολία θα φύγει μακριά. Για περισσότερο Design Life, αλλά και για να επικοινωνείτε μαζί μας, επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook Design Life ή στείλτε μας email στο designlife.mda@gmail.com. Περιμένουμε τις δικές σας απορίες, αλλά και δημιουργίες. Το Design Life επισκέφτηκε το κατάστημα Βλάχα για να βρει και να σας προτείνει τα καλύτερα χαλιά. Μέρες εορτών και τα σπίτια όλων ανοίγουν για να υποδεχθούν αγαπημένους καλεσμένους. Η επιθυμία κάθε νοικοκυράς να έχει καλοστρωμένο σαλόνι, καθιστικό και τραπεζαρία. Στο κατάστημα Βλάχα στη Φον Κοζάνη 3 έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε ανάμεσα σε εκατοντάδες σχέδια. Πώς επιλέγουμε ένα χαλί για να ταιριάζει στο χώρο μας? Δεν υπάρχει συγκεκριμένος κανόνας, μιας και εξαρτάται από το σύνολο των αντικειμένων και τα χρώματα που κυριαρχούν. Ένας γενικός κανόνας όμως που θα μπορούσατε να έχετε υπόψη καθώς διαλέγετε ένα χαλί είναι το αν θέλετε να αναδείξετε τα έπιπλά σας γιατί αποτελούν ιδιαίτερα κομμάτια, τότε επιλέξτε διακριτικά χαλιά σε πάλα αποχρώσεις ή μονόχρωμα. Αν πάλι δεν υπάρχει κάτι σπουδαίο στη γενικότερη διακόσμηση του δωματίου σας, δώστε του χαρακτήρα και στυλ με ένα περίτεχνο και εντυπωσιακό χαλί. Πάντα ποιότητας Βλάχα. Κλασικά χαλιά για επιβλητικότητα και διαχρονικότητα. Μοντέρνα χαλιά για πρωτοτυπία και πρακτικότητα, αλλά και τα ασύγκριτα, χειροποίητα χαλιά και δέρματα. Ένα χαρακτηριστικό δείγμα στρωσίματος χειροποίητου χαλιού Ziegler, ποιότητας Βλάχα, αποτελεί και το σαλόνι αυτής της κλασικής οικίας. Πώς επιλέγουμε ως προς το μέγεθος ένα χαλί? Μας ενδιαφέρει να καλύπτει μόνο την καθιστική περιοχή, δηλαδή να μην μπαίνει κάτω από τα πόδια των επίπλων, για να μην φθείρεται, αλλά και για να μην χάνεται το σχέδιό του. Στην ίδια οικία, στο χώρο της τραπεζαρίας, επιλέχθηκε χαλί από δέρμα. Ένα αντικείμενο διαχρονικό, υψηλής αισθητικής ποιότητας, που μπορεί να διακοσμήσει ένα χώρο προσθέτοντας φινέτσα, πολυτέλεια και ζεστασιά. Χριστούγεννα πλησιάζουν και είναι δυνατόν να μην έχουμε λαχταριστά κεράσματα στο σπίτι μας για τους καλεσμένους μας. Το Design Life για αυτό το λόγο έφερε μία εξαιρετική μαγείρισα, μία κυρία που τα καταφέρνει φοβερά στην κουζίνα, την Νάντια Ματιακή. Γεια σας! Χαίρετε! Με τι ασχολείσαι? Βασικά άλλο είναι το επάγγελμα, αυτό το κάνω ερασιτεχνικά. Είμαι βοηθός μικροβιολόγου. Βοηθός μικροβιολόγου και τα καταφέρνεις τόσο άψογα σε όλα αυτά που κάνεις? Δεν το περίμενα κι εγώ. Και τώρα να πούμε ότι σε έχω γνωρίσει και από το ταρτάκι που κάνεις έρωτα, έτσι κοσμήματα, λαμπρίδια και τα λοιπά, που μοιάζουν ταρτάκι, αλλά κάνεις και πραγματικά ταρτάκι. Ναι, ναι. Τα
τα οποία θα διακοσμήσουμε για να... Ξεκίνησα από τα μικρά και πάμε και στα μεγάλα. Προσευχόμαστε σε ακόμα μεγαλύτερα να πας. Ευχαριστώ. Για να μας δείξεις λοιπόν πώς μπορούμε να διακοσμήσουμε έτσι, τα κεκάκια μας, τα γλυκά μας, όλα αυτά, τι έχουμε να δείξουμε για σήμερα. Βασικά σας έφερα εδώ κάποια που έχω κάνει, είναι με ζαχαρόπαστα. Αγαπημένη ζαχαρόπαστα πλέον, έτσι. Τι ωραία, σαν πλαστελίνη, παίζουμε. Είναι πάρα πολύ εύκολη. Εύκολη. Εγώ αυτές που τα έκανα αυτά, έπαιζα και με τα παιδάκια μου. Τα είχα από δίπλα, τσακ τσακ τσακ, τρώγανε λίγο, έκανα λίγο σαν πλαστελίνη. Μπορούμε να τη φτιάξουμε και μόνοι μας, αλλά να την βρούμε και στο Ιντερνετ. Ναι, βέβαια. Και τη βρίσκουμε και εδώ στο Λοζάνι. Ναι, σε διάφορα μαγαζάκια που έχει είδη ζαχαροπλαστικής κυρίως. Σε σούπερ μάρκετ που προσωπικά δεν έχω συναντήσει εδώ στην Κοζάνη. Όχι, ούτε εγώ. Ναι, άμα θέλετε περισσότερες πληροφορίες, στη σελίδα μας στο Facebook Design Life θα μάθετε που θα βρείτε ζαχαρόπαστα. Αλλά αν δεν βρούμε, να πούμε ότι αποτελείται από ζάχαρη, νερό και γλυκόζι. Έτσι. Πολύ ωραία. Το χτυπάμε στο μίξερ και γίνεται αυτό το ωραίο σαν μαλακό πραγματάκι. Λοιπόν, εγώ θα σας δείξω αρχικά με βουτυρόκρεμα. Αλλά και να δούμε, λοιπόν, τι θα μας κάνεις. Θα κάνουμε ένα δεντράκι πολύ όμορφο. Λίγο θα πλώσουμε εδώ. Το χιόνι μας. Ωραία. Και παίρνουμε το παγωτάκι μας. Πρώτα θα γεμίσουμε τι? Το παγωτάκι μας, ναι. Κάτι έτσι τρισδιάστατο θα συμβεί από ό,τι καταλαβαίνουμε. Έτσι. Αυτό εγώ τώρα γεμίζω το κορνέ, το έβαλα σε ένα ποτήρι για πιο εύκολα, να μιλερωθούμε, να είμαστε έτσι. Α, ωραίος τρόπος βέβαια. Και εύκολος. Για τις ατζαμούδες, σαν εμένα. Αν οι ατζαμούδες σαν εσένα τα καταφέρουν έτσι, τότε μπορούμε όλοι. Λοιπόν, βάζουμε έτσι λίγο εδώ στο... Για να βάτο, μπορέσει να κολλήσει. Για να κολλήσει. Και τώρα αρχίζουμε και το γεμίζουμε. Και είναι έτοιμο. Έτοιμο. Πραγματικά είναι υπέροχο. Τι μπορούμε άλλο να κάνουμε, κάτι άλλο. Μπορούμε να βάλουμε πάνω τα σημαίνια τις μπαλίτσες μας, ε! Τώρα πώς! Ή αν έχουμε τα Smarties, είναι πιο... και πιο περίπου. Λοιπόν, εδώ έχουμε τη ζαχαρόπαστά μας, λίγο άχνη για να μην κολλήσει. Υπέροχο. Και λίγο τα χνίζουμε για να χιονίσει. Και οφείλουμε να σας πούμε ότι δεν έχει μόνο εμφάνιση αλλά έχει και γεύση, γιατί εμείς δοκιμάσαμε λίγο και είναι πεντανόστιμο. Χαίρομαι, θα σας αρέσω. Λοιπόν, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε με την ζαχαρόπαστά μας. Γιατί πριν χρησιμοποιήσαμε, όπως είπες, βουτυρόκρεμα. Ναι. Τι είναι βουτυρόκρεμα? Βούτυρο, ζάχαρη και λίγο βανίλια. Ωραία. Και πρέπει να μας δώσει για το βεβαίω. Είναι ένα πάρα... Το κεκάκι είναι πάρα πολύ ωραίο και το δείτε όλα αυτά. Έτσι, είναι το ίντερνετ το οποίο βρίσκει τα πάντα πλέον στο ίντερνετ. Μεγάλο διάστημα πέρα από τα άλλα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τη ζαχαρόπαστα που θα κάνουμε το στεφανάκι μας. Σπίτι, να μάθει να βλέπει έτσι εύκολο όπως βλέπουμε εμείς τη ζαχαρόπαστα. Εύκολο είναι, δεν είναι τίποτα. Άμα έχει παίξει με πλαστελίνες, είναι πάρα πολύ εύκολο. Αλλά πρέπει να προσέχουμε την υγρασία, έτσι. Ναι, βασικά η ζαχαρόπαστα δεν αγαπάει την υγρασία. Και επίσης το ζεστό, όταν δείτε ότι δηλαδή στα χέρια, μας μαλακώνει πολύ. Ναι. Εγώ γι' αυτό βάζω πολύ, τόσο πολύ ζάχαρη άφη, γιατί δεν κολλάει. Και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Όπως το λέμε στη ζύμη. Έτσι.
ευχαριστώ πολύ. Ναι, να πούμε άδεια ότι τόσο όμορφες δημιουργίες πρέπει να πλαισιώνουν και από όμορφα σερβίτσια. Έτσι, βέβαια, εννοείται. Όπως έχουμε εδώ εμείς τα δικά μας, τα οποία μας τα πρόσφερε και την ευχαριστούμε πάρα πολύ η κυρία Τερμενοπούλου από το Welcome Home εδώ στην Κοζάνη, στην Κέρτσο. Εμείς κάπου εδώ σας αφήνουμε. Το Design Life έφτασε στο τέλος του. Ελπίζουμε να σας αφήσαμε έτσι γλυκά σήμερα. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, φτιάξτε κανένα cupcake, βγάλτε το φωτογραφία και στείλτε το να το δείξουμε και να το δούμε όλοι. Γεια σας! Γεια σας! Like that spell.